Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή αυτή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή όπου μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού προσπαθούμε να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα που μας αποστέλλετε με email, στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι έχουμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, αλλά ούτε και θεωρήσαμε ποτέ τους εαυτούς μας ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, που μαθητεύουμε με εσάς μέσα από το Λόγο του Θεού για τα ζητήματα τα καθημερινά που μας απασχολούν. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με την αγαπητή Αλεξάνδρα. Καλησπέρα σας. Με λένε Αλεξάνδρα και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα πλαίσια μέσα στα οποία θα πρέπει να κινείται μια αδελφή όταν καλείται να ομολογήσει τον Χριστό σε ανθρώπους και ιδιαίτερα σε άνδρες. Έτσι ώστε δηλαδή να μην ξεφύγει στη διδασκαλία που της είναι ανεπίτρεπτο. Όταν τη ρωτάνε γιατί έχει συγκεκριμένη συμπεριφορά και ενδυμασία, μπορεί να ανατρέξει στο Λόγο του Θεού και αν ναι, μέχρι ποιου σημείου μπορεί να το κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ και ο Κύριος να σας ευλογήσει σφόδρα. Αγαπητή Αλεξάνδρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό ενώπιον των ανθρώπων. Μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος μας λέει, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων και εγώ θα τον ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων αυτού. Άρα λοιπόν η ομολογία είναι κάτι που όχι μόνο επιτρέπεται σε όλους τους ανθρώπους, αλλά θα τολμούσα να πω ότι επιβάλλεται κιόλας μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί ο Θεός θέλει να ομολογούμε στους ανθρώπους τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον σαν Κύριό μας και Θεό μας. Η ερώτησή σου όμως αφορά για τη θέση της γραφής επάνω στην τη γνώμη της γραφής, επάνω στη θέση της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία και όχι μόνο. Ο Λόγος του Θεού αναφέρεται σε δύο βασικά χαρακτηριστικά της γυναίκας, πρώτον μέσα στην Εκκλησία. Διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους την πρώτη, από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, δηλαδή 14, και εδάφιο 34. Διαβάζω. «Εγυναίκες σας, ασιωπόσι εις τας Εκκλησίας, διότι δεν επιτρέπεται εις αυτάς να λαλώσει, αλλά να υποτάσσονται μέσα στην Εκκλησία, καθώς και ο νόμος λέγει. Αλλά εάν θέλωσε να μάθω αιτίας, ρωτώσιν εν το οίκο τους άντρας αυτών. Διότι εσχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσιν εν εκκλησία». Άρα λοιπόν αυτό το οποίο δεν αρέσει στο Θεό και δεν είναι ευάρεστο εις το Θεό σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου μας, είναι οι γυναίκες να μιλάνε μέσα στην εκκλησία. Να κηρύττουν, να ρωτάνε, να συζητάνε. Επιτρέπεται με όλη την ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου να προσεύχονται και να προφητεύουν, έχοντας βέβαια πάντοτε την κεφαλή τους και καλυμμένη σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, έχοντας δηλαδή εξουσία επί της κεφαλής τους. Αλλά να μιλάνε, να κηρύττουν και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ομιλίας μέσα στην Εκκλησία για τη γυναίκα με βάση το Λόγο του Θεού δεν είναι επιτρεπτό. Μάλιστα, όπως διαβάσαμε, θεωρείται και εσχρόν, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, εις τας γυναίκας να λαλώσει μέσα στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν, το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό που αναφέρεται μέσα από το Λόγο του Θεού είναι ότι οι γυναίκες δεν επιτρέπεται με βάση το Λόγο του Θεού να μιλάνε εν γέννη μέσα στις Εκκλησίες. Όμως, αναφέρει και κάτι άλλο ο Λόγος του Θεού για τις γυναίκες. Είναι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου την πρώτη προς Τιμόθεον,
στο κεφάλαιο δεύτερο και εδάφιο 11. Η γυναίκα ας μανθάνει εν ησυχία με τα πάσης υποταγής. Η γυναίκα όμως δεν επιτρέπω να διδάσκει μηδέ να αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη έπειτα η Εύα, και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυνή απατηθήσα έγινε παραβάτης. Δύο πράγματα λοιπόν δεν επιτρέπεται επίσης στη γυναίκα στην καθημερινότητά της, όχι μέσα στην εκκλησία, παντού. Να διδάσκει και να αυθεντεύει επί του ανδρός, κυρίως του δικού της, αλλά όχι μόνο. Δεν μπορεί να είναι δασκάλα, αλλά ούτε και αυθεντία. Αυθεντεύει σημαίνει να εκφράζει εξουσία, δύναμη έναντι του ανδρός. Η γυναίκα πρέπει να είναι ταπεινή, όπως και ο άντρας βέβαια, αλλά εφόσον μιλάμε για τις γυναίκες, ταπεινή, ήσυχη. Μάλιστα το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Πέτρος για το πνεύμα το οποίο είναι ευάρεστο για τις γυναίκες, λέγοντας «Ο στολισμός των γυναικών ας είναι όχι ο εξωτερικός ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων», διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Πέτρου και από το 3 εδάφιο. Ξαναδιαβάζω. «Ο στολισμός των γυναικών ας είναι όχι ο εξωτερικός ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων, αλλά ο κρυπτός άνθρωπος της καρδιάς και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίον ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμον». Άρα λοιπόν οι γυναίκες και ως προς τη συμπεριφορά τους, ως προς το στολισμό τους, προτείνει ο Λόγος του Θεού να μην φροντίζουν με ιδιαίτερη αυταρέσκεια, με ιδιαίτερη φροντίδα τον εαυτό τους, όχι να μην είναι κόσμιες, να μην είναι όμορφες, αλλά ο πρόσθετος, ξένος στολισμός που πολλές φορές οι γυναίκες βάζουν απάνω τους, χρυσάφια, ασήμια, χτενίσματα διάφορα και παράξενα, ενδύματα πολυτελή, ακριβά, εκκεντρικά, εκτός βέβαια από το προκλητικά που όπως διαβάσαμε ή μάλλον όπως αναφέρεται στο Λόγο του Θεού, οι γυναίκες με στολή σεμνή και με δό και με σοφροσύνη να στολίζουν τον εαυτό τους, και επαναλαμβάνει στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο την πρώτη στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, όχι με πλέγματα η χρυσόν η μαργαρίτας, η ενδυμασία πολυτελή. Γυναίκα λοιπόν πρέπει να έχει πράο και ησύχιο πνεύμα, το οποίο ο Λόγος του Θεού το αποκαλύπτει, το θεωρεί στολισμό. Μία μορφή στολισμού της γυναίκας, αλλά ως προς τον εσωτερικό άνθρωπο. Άρα λοιπόν, αγαπητή Αλεξάνδρα, επαναλαμβάνω, σαν συμπέρασμα, όχι μόνο επιτρέπεται, επιβάλλεται να ομολογείς τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου και με τη ζωή σου και με τα λόγια σου. Αρέσει στο Θεό αυτό, είναι αναγκαίο. Μέσα στην Εκκλησία καμία γυναίκα δεν επιτρέπει ο Λόγος του Θεού να κηρύττει, να λαλεί με οποιοδήποτε τρόπο εκτός από το να προσεύχεται και να προφητεύει. Επίσης, στην καθημερινή ζωή της, στην καθημερινότητά της, δεν επιτρέπεται από το Λόγο του Θεού να διδάσκει τον άντρα, τους άντρες, και να αυθετεύει, να εκφράζει την εξουσία και τη δύναμή της, να γίνεται αφέντης, αυθέντης, δυνάστης. Ιδιαίτερα στο δικό της άντρα. Τώρα, κατά τη διάρκεια της ομολογίας σου, για να φανερώσεις τις ιδιαιτερότητες της πνευματικής και χριστιανικής ζωής σου, είσαι μερικές φορές υποχρεωμένη να διαβάσεις μέσα από το Λόγο του Θεού, για να στηρίξεις την ομολογία σου. Αυτό μπορείς ελεύθερα να το κάνεις, αλλά πρόσεξε, μην ξεπεράσεις τα όρια που ο Θεός θα σου φανερώνει μέσα σου, τα όρια του χρόνου, της επιμονής, της προσπάθειας να επιβάλλεις την άποψή σου και μπει στα όρια της διδασκαλίας και του αυθεντεύειν. Αυτό πρόσεξε να το αποφεύγεις. Βέβαια,
με απλότητα, με καθαρότητα, σαν γνήσια χριστιανή, μπορείς να χρησιμοποιείς το Λόγο του Θεού για να ενισχύσεις την άποψή σου ότι αυτό που κάνεις, το κάνεις γιατί είναι και γραμμένο. Και ο Θεός θα σου δίνει, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, στην ομολογία σου καλό καρπό. Όταν λοιπόν με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου και τρέμοντας το Λόγο του Θεού, ομολογείς τον Ιησού Χριστόν και προκειμένου να στηρίξεις τις ιδιαιτερότητες της ζωής σου, της εμφάνισής σου και των λόγων σου, εάν θέλεις, μπορείς να διαβάσεις μέσα από το Λόγο του Θεού με απλότητα και καθαρότητα, γνωρίζοντας ότι δεν πρέπει να ξεπεράσεις τα όρια της ομολογίας σου και να φτάσεις στη διδασκαλία και στην αυθεντία. Πιστεύω ότι είναι πολύ καθαρό, πολύ απλό και ο Θεός θα σου μαρτυρεί εκείνη τη στιγμή όταν ομολογείς και φανερώνεις τον Ιησού Χριστόν, πότε πράττεις πραγματικά με τρόπο ευάρεστο και πότε ξεπερνάς τα όρια. Πάντως τα όρια ξεπερνιόνται με 2-3, μπορείς να τα διακρίνεις ότι τα ξεπέρασες, με 2-3 χαρακτηριστικά. Πρώτον, ο χρόνος. Μην διαβάζεις πολλή ώρα, μην προσπαθείς να εξηγήσεις πολλή ώρα. Δείξε, διάβασέ το, πες τον το διαβάσει αυτός. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που σου λέω, σαν λεπτομέρεια, πες να διάβασες εσύ αυτό το σημείο. Είναι πάρα πολύ καλό, μου το κάνανε και εμένα, άσχετα αν ήταν οι γυναίκες ή οι άντρες, αλλά όταν διαβάζει ο ίδιος το Λόγο του Θεού, τότε και εσύ θα είσαι ασφαλής, αλλά και σε αυτόν θα γίνει κάτι καλύτερο. Ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη μέσα του. Και επιπλέον μην προσπαθήσεις να επιβάλλεις την άποψή σου. Απάντησε, είτε δεχτούνε είτε δεν δεχτούνε. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητή Αλεξάνδρα, και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό των γυναικών, που είναι η ομολογία ενώπιον Θεού και ανθρώπων του ονόματος του Ιησού Χριστού, και μάλιστα με σκοπό τη σωτηρία των άλλων ανθρώπων, καθώς ο Θεός μας βάζει την αγάπη Του μέσα στην καρδιά μας δια του Πνεύματος του Αγίου και ενδιαφερόμαστε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Συνεχίζουμε με την Ελένη από τον Κύπρο. Ξέρω πως στο παρελθόν απαντήσατε σε ερώτηση με το θέμα του νηπιοβαπτίσματος. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω μέσα μου είναι, σε σύγκριση με το γάμο και την κηδεία, γιατί ειδικά στο νηπιοβάπτισμα δεν είναι καλό να παρευρισκόμαστε στην τελετή του γάμου και της κηδείας σε μεγάλες εκκλησίες όπως Καθολική και Ορθόδοξη? Δεν υπάρχουν τελετουργικά που είναι αντίθετα από το Λόγο του Θεού? Ο Κύριος να σας ευλογεί πάντοτε πλούσια. Ναι, αγαπητή Ελένη, η αλήθεια είναι ότι ο Λόγος του Θεού αναφέρεται, ιδιαίτερα στην επιστολή του Παύλου προς Τιμόθεο, στο 5ο κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο. Μη επίθετε χείρα σταχαίωσης μηδένα, μη δε γίνου κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών, φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Μη γίνεσαι κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών. Εκείνα τα οποία με βάση το Λόγο του Θεού είναι αμαρτία, γιατί πάσα ανομία είναι αμαρτία, δεν είναι η κηδεία, δεν είναι ο γάμος, αλλά είναι ο νηπιοβαπτισμός και ο δεύτερος και τρίτος γάμος. Πρώτος γάμος δεν είναι αμαρτία. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν λάβει χώρα ένας γάμος πρώτος, είτε σε οποιαδήποτε θρησκεία, και αν μας καλέσουμε εμάς τους χριστιανούς που γνωρίζουμε με τη χάρη του Χριστού κάπως το Λόγο του Θεού, έχουμε την δυνατότητα και την ελευθερία να πάμε να χαρούμε με τη χαρά των φίλων μας. Εκείνο όμως που δεν μπορούμε ποτέ να το κάνουμε είναι να συμμετέχουμε, να γίνουμε κοινωνή αλλοτρίων αμαρτημάτων. Το να βαφτίζεται κάποιο βρέφος είναι παράνομο μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι ανομία, παράβαση, άρα αμαρτία. Δεν έχει νόημα αυτό το βάπτισμα. Αντιθέτως, κοροϊδεύει τη συνείδηση και των γονιών και των άλλων ανθρώπων ότι τον βαπτίζουμε εμείς για να γίνει χριστιανός. Δεν γίνεται έτσι ο χριστιανός.
χριστιανός για να γίνει είναι προσωπική επιλογή, δική του επιλογή. Πέραν του ότι τον βαφτίζουμε για να του δώσουμε και όνομα. Αυτό τέλος πάντων είναι χωρίς να το συζητάμε. Αλλά τον βαφτίζουμε για να τον κάνουμε χριστιανό κάποιον άνθρωπο σε ηλικία 3, 4 και 5 και 6 μηνών. Είναι εντελώς έξω από το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μίλησε καθαρά και δεν μπορούμε να παραβούμε το Λόγο του Θεού σε καμία περίπτωση. Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Όποιος πιστεύσει, και διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, το 16 εδάφιο. Όποιος πιστεύσει και βαφτιστεί θέλει σωθεί. Όποιος όμως απιστήσει θέλει κατακριθεί. Άρα λοιπόν το βάφτισμα είναι συνέπεια της πίστης των ανθρώπων. Δηλαδή συνέπεια της σωτηρίας. Διότι κατά χάριν, λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους και από το 4 εδάφιο, δεν πειράζει, θα διαβάσω λίγο περισσότερο. Διότι ο Θεός πλούσιος ον εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποία ηγάπησεν ημάς, και ενώ είμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματά μας, μας εζωοποίησε μετά του Χριστού. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Και συνανέστησε και συνεκάθισε εν της επουρανίης δια του Ιησού Χριστού, δια να δείξει στους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού, δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας. Είναι Θεού το δώρον, ουχή εξέργων, δια να μην καυχηθεί της. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντε σε Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός δια να περπατήσομεν εν αυτής. Άρα λοιπόν, είναι απαραίτητο να υπάρξει σωτηρία. Και η σωτηρία γιατί είναι απαραίτητη και μάλλον πώς έρχεται στη ζωή μας. Λέει η Αγία Γραφή στις Πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο. Αφού ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε την ημέρα της Πεντηκοστής προς τους ανθρώπους οι οποίοι απορούσαν τι σημαίνει τούτο, καθώς άκουγαν τους ανθρώπους, τους 120 που ήταν συνηγμένοι κατά την εντολή του Κυρίου στο ανώγιο της Πεντηκοστής για να περιμένοντες να λάβουν την υπεσχημένη επαγγελία του Πατρός, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, καθώς είχε πει ο Χριστός, θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Και ήλθε και άρχισαν και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και οι 120 παρόντες και παρούσες και άρχισαν να λαλώσει γλώσσας και να προφητεύουν ενώπιον Θεού και ανθρώπων και να φανερώνουν τα μεγαλεία του Θεού. Οι συγκεντρωμένοι ευλαβείς που είχαν μαζευτεί για την εορτή της Πεντηκοστής άκουσαν να μιλάνε στη δική τους διάλεκτο τα μεγαλεία του Θεού και παραξενεύτηκαν. Τι σημαίνει τούτο? Και ο Απόστολος Παύλος έκανε το πρώτο κήρυγμα δια Πνεύματος Αγίου την ημέρα της Πεντηκοστής, την ημέρα τη γενέθλιο της Εκκλησίας του Χριστού. Μέσα στην ημέρα αυτή ο Κύριος πρόσθεσε στην εκκλησία του 3.000 ψυχές και όπως λέει η Γραφή εσώθησαν 3.000 ψυχές. Όμως όταν άκουσαν το Λόγο του Θεού με απορία ερώτησαν τι σημαίνει τούτο και όταν ο Απόστολος Πέτρος τους εξήγησε ότι είναι το ρηθένδια του προφήτου Ιωήλ περί του Πνεύματος του Αγίου και αφού μίλησε για τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού του Ζώντος και ότι έπρεπε να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας και έπρεπε ο Θεός επειδή ήταν αναμάρτητος να τον αναστήσει για τη δικαιοσύνη μας. Στη συνέχεια αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος ότι ανέβηκε στον ουρανό, πήρε το Πνεύμα το Άγιο από τον Πατέρα, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και εβάφτισε με Πνεύμα Άγιο και Φωτιά τους πρώτους αδελφούς μας χριστιανούς εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής. Ακούσατε στο Λόγο του Θεού οι παρευρισκόμενοι, λέει η Γραφή, αφού δεν ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνοιξη καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί,
Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Η προτροπή λοιπόν και ο λόγος του Θεού, η προτροπή του Αποστόλου Πέτρου και ο λόγος του Θεού είναι πρώτα μετανοήσατε, επιστρέψτε δηλαδή από τις αμαρτίες σας εξομολογούμενοι και παρετούντες αυτάς και θα έρθει ο Θεός, καθώς είναι γεγραμμένο όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί, καθώς είναι γεγραμμένο όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν εις αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνουν η τέχνα Θεού, θα έλθει ο Ιησούς Χριστός και θα σας αναγεννήσει. Γιατί δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών κανένας αν πρώτα δεν γεννηθεί άνωθεν από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Θα σας αναγεννήσει. Και τι σημαίνει αναγεννήσει? Αλλάξει τα πάντα. Θα σε κάνει νέο κτίσμα. Όλα τα αρχαία θα παρέλθουν. Θα χάσεις, θα αφαιρεθείς, θα καθαριστείς από τις επιθυμίες της αμαρτωλές της σάρκας. Θα ελευθερωθείς από τις επιθυμίες της καρδιάς σου, που είναι έξω από το θέλημα και από το Λόγο του Θεού. Θα αλλάξεις τρόπο του σκέπτεστε. Θα σου δώσει ο Κύριος νουν Χριστού. Θα επέμβει δηλαδή στην πληρότητα του τριαδικού ανθρώπου, στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Θα σου αλλάξει λοιπόν το πνεύμα. Έπινες, ήσουν αλκοολικός, θα σε ελευθερώσει μέσα σε μια στιγμή. Έπαιρνες ναρκωτικά, θα σε ελευθερώσει. Όποια και να ήταν η σαρκική σου αμαρτία, σαρκολατρία, όποια και να ήταν η εξάρτησή σου από τη σάρκα σου, θα σε ελευθερώσει. Αλλά και επίσης θα σε ελευθερώσει και από την οποιαδήποτε εξάρτηση της καρδιάς σου προς την αμαρτία. Θα σου χαρίσει μια καρδιά απαλή και τρυφερή. Θα αφαιρέσει την πέτρινη και θα σου δώσει σάρκινη. Δεν θα είσαι πια σκληροτράχυλος. Θα μπορείς εύκολα να ζητάς συγγνώμη από το Θεό και από τους ανθρώπους. Θα σου χαρίσει ταπείνωση, συντριβή, γιατί ο Θεός κατοικεί στους συντετριμμένου την καρδία. Θα σου χαρίσει μια καρδία συντετριμμένου ανθρώπου. Και επίσης θα επέμβει και στο πνεύμα σου, το αλαζονικό, το σκληρό. Θα σου δώσει τη δυνατότητα να μπορείς να συγχωρείς, να μην εκδικείσαι, αλλά να συγχωρείς πάντοτε και όλους και κατά πάντα, κάθε στιγμή, άμεσα. Δηλαδή θα γίνεις ένα νέο κτίσμα. Αφού λοιπόν μετανοείς, εξομολογηθείς και ο Κύριος αναγεννήσει και πεθάνεις κατά το Λόγο του Θεού για τον κόσμο και είσαι ζωντανός για τον Χριστό, τότε η επόμενη κίνηση του ανθρώπου είναι να βαφτιστεί. Το να βαφτιστεί δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι μια τυπική διαδικασία έτσι που την κάνουμε για να δώσουμε όνομα σε κάποιο παιδί ή γιατί έτσι είναι η παράδοσή μας. Δεν είναι θέμα παράδοσης. Είναι θέμα ουσιαστικής λατρείας και υπακοής για να πράξει ο άνθρωπος πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Όπως ακριβώς όταν πήγε 30 χρονών ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να βαφτιστεί υπό του Ιωάννου στον Ιορδάνη, ο Ιωάννης είπε, όχι, εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα. Και ο Κύριος του είπε, σώπα, πρέπει τώρα να πράξουμε πάσαν την δικαιοσύνη του Θεού. Το βάφτισμα λοιπόν είναι ένα μυστήριο, κατά το οποίο ο άνθρωπος πράττει όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ο λόγος του Θεού δεν είναι πίστευε και μη ερεύνα, αλλά είναι ερευνάτε τα σγραφάς, γιατί αυτές φανερώνουν το Χριστό, φανερώνουν την αλήθεια. Είναι ο λόγος του Θεού. Είναι η απόλυτη αλήθεια. Και ερμηνεύει, εξηγεί, διευκρινίζει στον άνθρωπο. Δεν λέει ορίστος βαφτίσου και μη σε νοιάζει. Λέει βαφτίσου γιατί θα συμβούν αυτά. Και εξηγεί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μάλλον ο λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του προς Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, τα περί του βαφτίσματος. Διότι εν αυτό το Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις τον οποίον Χριστόν και περιετμήθητε με περιτομήν αχυροποίητον, ώστε απεκδηθήκατε το σώμα των αμαρτιών της σάρκος,
δια της περιτομής του Χριστού με την οποία περιτομήν αχειροποίητον περιτμήθητε, πώς συνταφέντες με ταυτού εν το βαφτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε, δια της πίστεως και της ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Το βάφτισμα λοιπόν τι είναι? Είναι η περιτομή του Χριστού. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η περιτομή της σαρκός και ο Θεός πρότρεπε και την περιτομή της καρδιάς. Μη μένετε μόνο στον τύπο την περιτομή της σαρκός, αλλά να περιτέμετε και την καρδιά σας ώστε να είναι καθαρή. Η περιτομή της σαρκός τι ήταν? Η καθαρότητα της σάρκας συμβόλιζε. Ήταν το σημείο της επαγγελίας και, και των υποσχέσεων του Θεού στο λαό Ισραήλ. Και ο Θεός πρότρεπε να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο στην περιτομή της καρδιάς, δηλαδή στον καθαρισμό της καρδιάς τους, με βάση τον νόμο, το λόγο τότε του Θεού. Σήμερα όμως στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει περιτομή της σάρκας ή ακόμη δεν υπάρχει και περιτομή της καρδιάς, αν και είναι καλή προτροπή. Τώρα όμως υπάρχει η περιτομή του Χριστού, δια της οποίας απεκδιώμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Με την περιτομή λοιπόν του Χριστού, που είναι περιτομή αχειροποίητος, δεν είναι ανθρώπινη, ο Θεός την κάνει, απεκδιώμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια του βαφτίσματος, ώστε βγαίνοντας, μπαίνοντας στο νερό, αφήνουμε τον παλαιόν άνθρωπο, το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, και βγαίνοντας γινόμεθα συνανεστημένοι δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε και τον Χριστό εκ των νεκρών. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λίγο περισσότερο το εξηγεί στην επιστολή του προς Ρωμαίους λέγοντας: «Ή αγνοείτε», διαβάζω από το 6 και από το 3 εδάφιο, 6 προς Ρωμαίους κεφάλαιο, σιγματάφ Ρωμαίους και 3 εδάφιο. «Ή αγνοείτε ότι όσοι ευαυτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατο αυτού ευαυτίστημεν. Συνετάφημεν λοιπόν», να είμαι σύμμορφη της ταφής του Χριστού, «συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον», με ποιο σκοπό? «Είνα, καθώς ο Χριστός μετά την ταφή του ανεστήθη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εσείς, μετά την συνταφή σας δια του βαπτίσματος, να αναστηθείτε για να μπορείτε να περπατάτε σε νέα ζωή». Μια νέα ζωή ανοίγεται μπροστά. Καθώς είναι γεγραμμένο, τα αρχαία παρήλθονται, τα πάντα έγιναν νέα. Άρα λοιπόν, εάν αυτό είναι το βάπτισμα, που είναι με βάση το Λόγο του Θεού, ο νύμπιο βαπτισμός είναι μεγάλη αμαρτία, γιατί κοιμίζει τις συνειδήσεις των ανθρώπων, οι οποίοι λέγοντας ότι έχουν βαφτιστεί, όταν πια δεχθούν τον Χριστό, δεν έρχεται κάποιος να τους πει ότι τώρα πρέπει να βαφτιστείτε. Και έτσι τους αφήνει τους ανθρώπους να μην συμμετέχουν στην περιτομή του Χριστού. Εμείς λοιπόν, σαν άνθρωποι του Θεού, δεν συμμετέχουμε, δεν γινόμεθα κοινωνοί αλλοτρίων αμαρτημάτων, αλλότριας ανομίας. Γι' αυτό και δεν παρευρισκόμεθα στον υπηβαπτισμό των ανθρώπων σε καμία περίπτωση. Όμως, η κηδεία δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η κηδεία μπορεί να την κάνει ο καθένας με οποιοδήποτε τρόπο. Και πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν, στην κηδεία δεν υπάρχει αμαρτία, δεν είναι ανομία η κηδεία. Και αν γίνεται με διαφορετικό τρόπο, κατά τις παραδόσεις της κάθε εκκλησίας, πάλι δεν είναι ανομία, πάλι δεν είναι αμαρτία. Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να συμμετέχουμε στο πένθος των ανθρώπων. Στα μνημόσυνα όμως, τα οποία είναι παράβαση από το Λόγο του Θεού, γιατί άπαξ είναι δεδομένων εις τους ανθρώπους να πεθάνουν μετά από αυτό είναι κρίσης, δεν υπάρχει πια προσευχή για τους νεκρούς. Για τους ζωντανούς προσευχόμαστε. Μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Αν πεθάνει ο άνθρωπος, τέλειωσε. Δεν υπάρχει ούτε καθαρτήριο, ούτε συγχώρεση, ούτε τοποθέτηση εις καλή γη, τίποτα. Τέλειωσε μετά κρίσης. Όσο είναι ζωντανός ο άνθρωπος, έχει την ευκαιρία να επικαλείται το όνομα του Χριστού για να σωθεί. Από τη στιγμή που θα πεθάνει είναι τελειωμένη ιστορία.
ανάλογα με τη ζωή του, με την πίστη του, με τη θέση του, ο Κύριος θα τον τοποθετήσει είτε στον Άδη, περιμένοντας τη δεύτερη Ανάσταση της Κρίσεως, είτε στον Παράδεισο, όπως τον ληστή, ο οποίος τελευταία στιγμή μετανόησε και είπε στον Κύριο «Μνήστη τίμη το αμαρτωλό όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Και ο Χριστός του είπε «Από σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Και ο Απόστολος Παύλος λέει «Είναι πολύ καλύτερον σε μένα να είμαι μετά του Κυρίου, αλλά για την αποστολή μου και για το έργο μου πρέπει να παραμείνω εδώ στη γη μέχρι να το τελειώσω». Είναι πολύ καλύτερο να είμαι μαζί με τον Χριστό στον Παράδεισο. Άρα λοιπόν τα μνημόσυνα είναι παράβασης, δεν συμμετέχουμε. Ο γάμος δεν είναι παράβασης, ο πρώτος, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνει, σε οποιαδήποτε θρησκεία ή ακόμη και σε άθεους που γίνονται οι γάμοι σε δικαστήριο, ο πολιτικός γάμος. Εμείς συμπαραβρισκόμαστε εφόσον μας προσκαλούνε για να συμμετέχουμε στη χαρά τους, όπως συμπαραβρισκόμεθα όταν μας προσκαλούν στην κηδεία για να συμμετέχουμε στη θλίψη τους, στο πένθος τους. Αν όμως ο γάμος είναι δεύτερος ή τρίτος, σε καμία περίπτωση δεν παραβρισκόμεθα, γιατί ο δεύτερος γάμος και ο τρίτος γάμος είναι παράβαση στο Λόγο του Θεού, είναι μοιχεία, είναι αμαρτία. Όποιος νυμφευθεί και χωρισμένη, λέει η Γραφή, είναι μοιχός. Και αν κάποιος παντρεμένος ξαναπαντρευτεί, είναι μοιχός. Άρα λοιπόν, αγαπητή Ελένη από την Κύπρο, σε οτιδήποτε είναι μέσα από το Λόγο του Θεού και θεωρείται μέσα από το Λόγο του Θεού ανομία που είναι αμαρτία, ο χριστιανός δεν συμμετέχει. Όπως παραδείγματος χάρη σε νηπιοβαπτισμό, σε μνημόσυνα, σε δεύτερο και τρίτο γάμο. Οτιδήποτε δεν είναι παράβαση μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά είναι διαφορετικός τρόπος από τις παραδόσεις και τις συνθήκες που κάθε ένας θέλει για τον εαυτό του, όπως παραδείγματος χάρη κηδεία, όταν θάβεις τον πατέρα σου ή τη μητέρα σου, με όποιο τρόπο και αν το θάψεις, είναι νόμιμο μέσα από το Λόγο του Θεού, όποια διαδικασία και να ακολουθήσεις. Εμείς συμμετέχουμε στη θλίψη των ανθρώπων αυτών και στην κηδεία του πεθαμένου. Επίσης συμμετέχουμε στη χαρά, στο γάμο, τον πρώτο γάμο. Με όποιο τρόπο και αν γίνει, είτε πολιτικός, είτε θρησκευτικός και οποιασδήποτε θρησκείας. Συμμετέχουμε γιατί ο γάμος αυτός καθεαυτός δεν είναι ανομία. Έτσι λοιπόν, αγαπητή Ελένη, από την Κύπρο έχουν τα πράγματα. Ελπίζω να είναι καθαρή η απάντησή σου, η απάντησή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτησή σου. Ο Θεός να σε ευλογεί. Συνεχίζουμε με έναν ανώνυμο φίλο μας που δεν θέλει να μας πει το όνομά του, να αναφερθεί το όνομά του. Όχι να μας πει, να αναφερθεί το όνομά του. Διαβάζω. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός σας εύχομαι να σας ευλογεί πάντοτε για το έργο που κάνετε. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου εξηγήσετε πως κάποιος καταλαβαίνει μήπως υστερείτε της από τις χάριτος του Θεού. Εβραίος ΙΒ 15. Να το βρούμε. Αγαπητέ φίλε, διαβάζω από το ΙΒ κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, το 15 εδάφιο. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε της από της χάριτος του Θεού. Δηλαδή, μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού διάφορα πράγματα, και αν θέλετε να το διαβάσω όλο, από το 12 εδάφιο. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνωμένα σχήρας και τα παραλυμμένα γόνατα και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς, δια να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευθεί. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου ουδείς θελήτη των Κύριων. Παρατηρούντες, τρία πράγματα. Μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα τις πικρία σαν αφιούσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μιαν θώσει πολύ, μήπως είναι της πόρνος η βέβυλος καθώς ο Ισάφ, ώστις δια μίαν βρόσιν επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού επειδή εξεύρεται
ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία να παιδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Η προτροπή λοιπόν είναι να ζητούμε την ειρήνη με όλους τους ανθρώπους, αλλά ιδιαιτέρως τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανένας δεν θα δει τον Κύριο. Και πώς φροντίζουμε και παρατηρούμε τον αγιασμό μας? Μας προτρέπει λοιπόν με τρία πράγματα. Πώς παρατηρούντες, το πρώτο, μήπως υστερείτε τις από τις χάρες του Θεού. Ποια είναι η χάρη του Θεού? Μας την περιγράφει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο και διαβάζω. Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Διότι εφανερώθη η χάρη του Θεού η σωτήριος εις πάντα στους ανθρώπους, διδάσκουσα να αρνηθόμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσομεν σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, προσμένονται στη μακαρίαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτή λοιπόν είναι η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού στην πραγματικότητα είναι ο Χριστός. Η χάρη του Θεού, το Ευαγγέλιο μάλιστα του Θεού, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και το τρία εδάφιο, μάλιστα από το πρώτο κεφάλαιο το πρώτο εδάφιο. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος διά το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίο είναι τρία εδάφιο, περί του Υιού αυτού, ως της εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη ως Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν το Ευαγγέλιο του Θεού είναι ότι ο Πατέρας τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, Ευαγγέλιο σημαίνει καλή αγγελία, έτσι, το καλό μήνυμα, τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε δεν εφίστη τον Υιόν του το μονογενή, αλλά τον έστειλε και έλαβε δούλου μορφή, γενόμενος άνθρωπος, τον έστειλε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Πώς? Με τη σταύρωσή του και την Ανάστασή του. Η χάρις λοιπόν του Θεού είναι ότι απέστειλε ο Πατέρας τον Ιησού Χριστόν στους ανθρώπους για να τους σώσει. Η χάρις του Θεού, η σωτήριος λοιπόν, μας διδάσκει. Ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, που είναι η χάρις του Θεού, μας διδάσκει να αρνηθόμεν την ασέβεια, τας κοσμικάς επιθυμίας. Άρα λοιπόν, πώς θα καταλάβω αν στερώ από τη χάρη του Θεού, εάν δεν έχω αυτή τη διδασκαλία, την εσωτερική δια του Πνεύματος του Αγίου, τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Οπωσδήποτε βεβαίως δια του Ιησού Χριστού, που να με διδάσκει να αρνηθώ την ασέβεια και τα κοσμικάς επιθυμίας. Με διδάσκει με έλεγχο όταν βρίσκεται μπροστά μου ασέβεια ή κοσμικές επιθυμίες. Έλεγχος. Ελέγχομαι. Με ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο. Με ελέγχει ο Λόγος του Θεού. Με ελέγχει η παρουσία του Θεού. Βλέπω ασέβεια να φεύγω. Κοσμικές επιθυμίες να τις απορρίπτω. Δεν είναι απλό. Πρέπει πραγματικά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού που κατοικεί μέσα μου είναι αυτή που με οδηγεί, με κατευθύνει. Υστερείται λοιπόν κάποιος από τη χάρη του Θεού που κατοικεί μέσα μας? Η χάρις του Θεού που κατοικεί μέσα μου, ο Χριστός που κατοικεί μέσα μου. Εάν λοιπόν δεν έχω αυτόν τον έλεγχο της διδασκαλίας, κάθε φορά που πλησιάζω σε ασέβεια ή που σκέφτομαι ασεβώς ή που πλησιάζω κοσμικές επιθυμίες, αγγίζω ή που θέλω τις κοσμικές επιθυμίες, αν δεν έχω αυτόν τον έλεγχο, τη διδασκαλία του Πνεύματος του Αγίου μέσα μου, τότε στερούμε. Αλλά όταν μέσα μου ζει ο Χριστός, κατοικεί ο Λόγος του Θεού εν δυνάμει, είναι ζωντανός ο Λόγος του Θεού μέσα μου, τότε σε κάθε ασέβεια και σε κάθε κοσμική επιθυμία έρχεται ο Θεός και με ελέγχει και εγώ δια του Πνεύματος του Αγίου καταστρέφω τα έργα της σαρκός. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
μας διδάσκει ακόμη και πώς να ζήσουμε. Σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός στον παρόντα αυτό πονηρό αιώνα. Αλλά είναι μία συνεχόμενη διδασκαλία. Όχι μόνο ελέγχου για να αποφεύγουμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, αλλά και προτροπής και οικοδομής για να ζούμε έτσι πως θέλει ο Θεός, σοφρόνος, με σοφροσύνη. Οι γυναίκες, λέει ο Λόγος του Θεού, με εδώ και σοφροσύνη. Με στολή σε μνήμη, εδώ και σοφροσύνη. Για τους άντρες, σοφρόνος να ζούμε. Έτσι πως θέλει ο Θεός, με γνώση, με επίγνωση του θελήματος του Θεού. Αλλά και δικαίως, με τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του ανθρώπου. Γιατί η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σαν ρυπαρόι μάτιο. Αλλά ενεργούμε και ζούμε και υπάρχουμε εξητώντας τη δικαιοσύνη του Θεού που αποκαλύπτεται μέσα από τον αψευδή και θεόπνευστο λόγο του Θεού, αλλά και μέσα από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, καθώς ο Θεός θέλει, όχι μόνο να ζώμεν κατά το Πνεύμα που είναι απαραίτητο, αλλά και να περπατώμεν κατά το Πνεύμα που είναι εξίσου απαραίτητο, διοικούμενοι δηλαδή δια Πνεύματος Αγίου, για να είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού. Άρα σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός. Τι θα πει ευσέβεια? Ευσέβεια είναι ο καλός σεβασμός, είναι η γένουσα διδασκαλία, είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος λέγει στην επιστολή του προς Τιμόθεο, την πρώτη κεφάλαιο 6, σίγμα ταφ, εδάφιο 3. Εάν της ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντος λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν την κατεσψεύιαν, είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίες, των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασιμία, υπόνοια, πονηρέ, μάταιες συνδιαλέξεις, ανθρώπων διεφθαρμένων των νουν, αποστερημένων της αληθείας, νομιζόντων την ευσέβειαν ότι είναι πλουτισμός, απομακρύνου από τον τιούτον. Άρα λοιπόν ο Θεός θέλει την διδασκαλία, την κατευσέβεια. Θέλει να ζούμε ευσεβώς. Μάλιστα ο Απόστολος Τίτος, μάλλον στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς τον Τίτο, στο πρώτο κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο, αναφέρει: Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά την πίστην των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας της κατευσέβειαν. Υπάρχει δηλαδή η κατευσέβειαν αλήθεια, που έχει άμεση σχέση με την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού. Όχι με τεροδιδασκαλίες, ούτε ψευδοδιδασκαλίες, ούτε ψευδοπροφητείες, ούτε αιρέσεις. Πρέπει δηλαδή και διδάσκει η χάρη του Θεού να ζούμε σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος επίσης στον Τιμόθεο γράφει στο 4ο κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο: «Γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια». Να σέβεσαι το Θεό εν πνεύματι δηλαδή και αληθεία. Όχι να σέβεσαι το Θεό όπως νομίζεις, με τη γνώμη σου, με τις παραδόσεις των ανθρώπων, με τα εντάλματα και τις διδασκαλίες των ανθρώπων, αλλά με τα εντάλματα και τη διδασκαλία του Χριστού μέσα από το Ευαγγέλιο και μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γύμναζε λοιπόν τον εαυτό σου στην ευσέβεια. Να σέβεσαι, να φοβάσαι το Θεό, να αγαπάς το Θεό, αλλά μέσα από την απεριόριστη, απόλυτη, μοναδική αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγο ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγγελία της παρούσης ζωής και της μέλουσας ζωής. Άρα λοιπόν να ζώμεν δικαίως, σοφρόνος και ευσεβώς τον παρόντα αυτό αιώνα, τον πονηρό, σε αυτή τη γενναία τη διαστραμμένη. Ακόμη διδάσκει η χάρις του Θεού η σωτήριος, διδάσκει μας, όπως είπαμε, πρώτον να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες με έλεγχο Πνεύματος Αγίου. Μας ελέγχει όχι η λογική μας, αλλά η χάρις του Θεού που κατοικεί μέσα μας,
με διδασκαλία, προτροπή, ενίσχυση, για να ζήσουμε σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς, και τρίτον, προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Προσμένοντας πάντοτε το Χριστό. Η Εκκλησία του Χριστού από την πρώτη μέρα προσμένει το Χριστό. Πάντοτε λέγει και κράζει, ο Κύριος έρχεται. Από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που έλεγε μετανοείται διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών, στη συνέχεια με τον Ιησού Χριστόν μετανοείται και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν γνωρίζετε την ώρα και την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του, γιατί έρχεται καθήν ώρα, δεν στοχάζεστε, δεν σκέφτεστε, δεν περιμένετε, δεν φαντάζεστε. Η Εκκλησία λοιπόν του Χριστού πάντοτε περιμένει τον Κύριο, πόσο μάλλον εμείς που βλέπουμε πια ότι φτάσαμε στην τελευταία γενιά. Όλα έχουν εκπληρωθεί τα σημεία. Με εξέχον σημείο τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, που για 2000 περίπου χρόνια, λιγότερο, ήταν οι Ισραηλίτες διαλυμένοι σε όλη την οικουμένη. Όμως, αφού πέρασαν τις δύο τρομακτικές καταστάσεις που ήδη οι ίδιοι έφεραν στον εαυτό τους, καθώς είναι γεγραμμένο ότι είπαν προς τον Πιλάτο, όταν αποφάσισαν να εκλέξουν τη Σταύρωση του Χριστού, και ο Πιλάτος είπε, εγώ δεν βλέπω καμία ενοχή, είναι αθώος αυτός ο άνθρωπος, και έπλυνε τα χέρια του, εγώ είμαι καθαρός από το αίματος του αθώου. Αυτοί είπαν, το αίμα αυτού σε μας και στα παιδιά μας. Πραγματοποιήθηκε σε αυτούς 30 χρόνια αργότερα, το 70 μετά Χριστό, καθώς οι Ρωμαίοι γκρέμισαν και κατέστρεψαν όλη την περιοχή, τη χώρα του Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ, δεν άφησαν λίθο επί λίθο όπως είχε προφητεύσει ο Χριστός, αλλά και ήρθε και η τελευταία γενιά των Ισραηλιτών, που ήρθε το αίμα αυτών και στα παιδιά τους. Το αίμα αυτού, του Ιησού Χριστού και στα παιδιά τους, με το φοβερό ολοκαύτωμα που ο Χίτλερ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πραγματοποίησε, και όπου εκεί τέλειωσαν οι αρχές των Οδύνων. Και μπήκαμε πια στην τελευταία γενιά, από το 1948, και πάντα τα αυτά θα γίνουν πριν παρέλθει η γενεά αυτή, λέει η Γραφή. Βλέποντας εμείς το τέλος να είναι τόσο πλησίον, χωρίς να ξέρουμε την ώρα και την ημέρα, ακόμη και χωρίς να έχουμε καμία βεβαιότητα, αλλά έτσι πιστεύουμε, έτσι διαβάζουμε τη Γραφή, έτσι θεωρούμε ότι αυτή είναι πράγματι τελευταία γενιά, πιστεύουμε, περιμένουμε, αλλά γνωρίζουμε όμως ότι η Εκκλησία του Χριστού από αρχής και μέχρι το τέλος θα περιμένει τον Χριστό. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει ότι αυτούς που περιμένουν το Λόγο του Θεού τους αποκαλεί πιστούς και φρόνιμους δούλους, τους οποίους θα υπηρετήσει. Γιατί στα λίγα στάκονται πιστοί, στα πολλά θα τους καταστήσει. Ενώ τον πονηρό και κακό δούλο και οκνηρό θεωρεί αυτόν ο οποίος λέει βραδύνει ο Κύριος να έρθει. Γι' αυτό θα έρθει καθήν ώρα δεν προσμένει, σε αυτόν και καθήν ώρα δεν εξεύρει, και τη μερίδα του θα τη θέσει με το των απίστων και των αδίκων και των ασεβών. Άρα λοιπόν εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε, αγαπητέ μου φίλε, ποια είναι η χάρη του Θεού και πότε στερούμεθα. Στερούμεθα τη χάρη του Θεού όταν δεν υπάρχει ο έλεγχος της χάρης του Θεού που κατοικεί μέσα μας, ο Λόγος του Θεού που κατοικεί μέσα μας πλουσίως, να μας ελέγχει, για να αρνόμεθα την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Στερούμεθα της χάριστος του Θεού, εάν δεν μας διδάσκει να ζούμε σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς σε αυτό τον πονηρό αιώνα, και στερούμεθα της χάριστος του Θεού, εάν δεν προσμένουμε την μακαρία ελπίδα, που είναι η επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρας μας, του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για την ερώτησή σου, αγαπητέ μου φίλε. Σου ευχόμεθα ο Θεός να σε ευλογήσει, και καθώς και μας η ώρα μας τελείωσε, πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος,
Σας ευχόμεθα μέσα από την ψυχή μας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια και ήθε ο Κύριός μας και ο Θεός μας να ευλογεί όλους μας πλούσια πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.